Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Βασίλης Μπαρτζόκας και είμαι επιχειρηματίας. Θα σας μιλήσω, ο τίτλος παρουσίασής μου είναι Don't Imitate, Innovate και βρισκόταν στην καμπάνια ενός μπουκαλιού αρώματος της Hugo Boss αρχές δεκαετίας του 90. Εμένα προσωπικά με επηρέασε πάρα πολύ όσον αφορά τις μετέπειτα επιχειρηματικές μου δραστηριότητες. Αυτός είναι ο πατέρας μου. Είναι 63 χρονών. Είμαι από τους τυχερούς που βρήκα μια βάση. Για κάποιους μπορεί να είναι ατυχία, για μένα ήταν τύχη. Και μέσα από αυτό προσπάθησα να δημιουργήσω κάτι δικό μου. Οι συμβουλές του ήταν να έχω το κούτελό μου καθαρό, να είμαι τίμιος και να κάνω μια επιτυχημένη οικογένεια. Γιατί όσο επιτυχημένος κι αν είσαι, επαγγελματικά, αν δεν έχεις μια καλή οικογένεια, είσαι ένα τίποτα. Έτσι λοιπόν, βρήκα τη Θεοδώρα. Πέρα από το προφανές, που είναι η ομορφιά της, είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, μια εξαιρετική μητέρα. Και ένας φανταστικός σύντροφος. Γνωριστήκαμε το 2004, όπου ο Ρουβάς διέπρεπε στην Eurovision και λίγο μετά βγήκε ο Παναγιωτάκης. Δεν βγήκε από broken condom, ήταν on purpose ο σχεδιασμός και είναι ένα υπέροχο παιδί, μιλάει γερμανικά με τη μανούλα του, φωνάζει τον μπαμπά του Μπιλάκο και γενικά είναι απίστευτο το συνέστημα. Αυτός είναι ο δεύτερος, μετά από 9 μήνες που έμεινε στην κοιλιά της μαμάς του, ο Ίωνας. Μπήκε και αυτός στη ζωή μας, ένα μεγάλο παιδί, 450, τεράστιος, γλυκός, μεγαλόκαρδος και φαγανός σαν τον μπαμπά του. Αυτός είναι εγώ. Είναι σαν τη διαφήμιση που λένε «This last year». Λοιπόν, καλό το τεκνό, έτσι, λοιπόν. Είμαι 15 χρονών, 22 χρόνια πριν. Το έβαλα, την αφιερώνω στην γυναίκα μου αυτή τη φωτογραφία που είναι εδώ. Αυτή τη φωτογραφία την προηγούμενη τη χρησιμοποιώ και στα social networks, οπότε για να δείτε τι μπορείτε να πάθετε. Είμαι λοιπόν διευθύνων σύμβουλος της Carteco. Η Carteco είναι μια εταιρεία η οποία διανέμει καινοτόμα προϊόντα για αρχιτεκτονική και design και γενικά έχει σχεδιάσει τις υπηρεσίες της ειδικά για τους δημιουργικούς ανθρώπους, για αρχιτέκτονες και διακοσμητές. Έτσι λοιπόν, φύγε slide. Τώρα, να δούμε λίγο κάποια βραβεία. Η εταιρική επικοινωνία έχει βραβευτεί. Εδώ βλέπουμε στα ελληνικά βραβεία γραφιστικής και εικονογράφησης στην Ελλάδα, ενώ έχουμε πάρει και άλλα βραβεία, τα ευρωπαϊκά βραβεία design. Πρόσφατα επιβραβεύτηκε και η επιχειρηματική πρακτική της εταιρείας, όπου πήραμε το European Business Awards για το Customer Focus μαζί με άλλες μεγάλες εταιρείες του χώρου, όπως η Dell, η Deutsche Telekom, θηρία δηλαδή. Αυτή είναι η καινούρια μας ιστοσελίδα, όπου έχουμε δημιουργήσει ένα χώρο για νέους δημιουργικούς ανθρώπους, αρχιτέκτονες, designer, όπου μπορείτε να ανεβάσετε τη δουλειά σας και να την προβάλλετε, να συνδέσετε την σελίδα αυτή με το προσωπικό σας blog. Παράλληλα, μια ακόμα καινοτόμος υπηρεσία που έχουμε αναπτύξει είναι μια συνεργασία με το Architonic. Είναι μια πλατφόρμα για designers και αρχιτέκτονες, όπου μπορείτε μέσα από εκεί, μέσα από το site μας, να σορτάρετε προϊόντα με διάφορους τρόπους, να ψάξετε να σχεδιαστεί κτλ. Είμαστε η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που συνεργάζεται με το Architonic. Θα σας μιλήσω τώρα. Το 2005 κάναμε μια έκθεση αρχιτεκτονικής με τον πολύ καλό μου φίλο και επιμελητή Μέμο Φιλιππίδη. Ο διαγωνισμός αυτός είχε πάρα πολύ μεγάλο exposure. Να πω ότι είχαμε και τη συμπαράσταση της εταιρείας Διάθλασης, η οποία ήταν κοντά μας. 10 αρχιτέκτονες σχεδιάσανε 10 ώρα τα ξενοδοχεία χωρίς να υπάρχει κανένας περιορισμός χρονικός, υπάρχει εδώ πέρα δυστυχώς, οικονομικός ή πολεοδομικός. Η BrainLab είναι μια εταιρεία μη κερδοσκοπική για την πρόθεση του ελληνικού design και αρχιτεκτονικής. Οργάνωσε ένα φεστιβάλ, το Green Design Festival, και ετοιμάζεται να αναπτύξει και άλλες δράσεις γύρω από το design, να δώσει ευκαιρίες σε νέους και δημιουργικούς ανθρώπους. Το Green Design Festival που βλέπετε εδώ έγινε το Σεπτέμβριο του 2008. Στήσαμε ένα μουσείο 1000 τετραγωνικά από containers και ανακυκλώσιμα υλικά στην πλατεία Συντάγματος και φέραμε κοντά τον κόσμο στην πράσινη νοοτροπία μέσα από το design. Αυτό που βλέπετε είναι μια βιβλιοθήκη υλικών με 24-ωρη πρόσβαση, την οποία δημιουργήσαμε στην Θεσσαλονίκη. Είναι ένας χώρος δωρεάν, ο οποίος απευθύνεται σε όλους τους δημιουργικούς ανθρώπους. Λέγεται The Archive. Μέσα από την ιστοσελίδα thearchive.gr μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα και μπορείτε σε αυτό το χώρο να δειγματιστείτε υλικά της εταιρείας. Υπάρχουν δύο μεγάλες βιβλιοθήκες με υλικά μας. Υπάρχουν υπολογιστές, μόνιμη σύνδεση στο διαδίκτυο. Είναι ουσιαστικά ένα φυσικό πόρταλ για δημιουργικούς ανθρώπους, για να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Παράλληλα,
Έχουμε και μια σειρά αρχιτεκτονικών γεγονότων αναπτύξει που ονομάζονται episodes και προβάλλουμε τη δουλειά καινοτόμων δημιουργών. Αυτή είναι μια φωτογραφία από την εταιρεία που πρόσφατα δημιουργήσαμε, την 3922, στην οποία ηγείται η Μελισάνθη Λασκαράτου. Εδώ είναι μια φωτογραφία από ένα σχέδιο του Little. Έχουμε στόχο να κάνουμε μια design collective, μια ελληνική drug, μια ελληνική MOE, η οποία θα προβάλλει το ελληνικό design στο εξωτερικό. Εδώ βλέπουμε, δεν μπορώ να μην μιλήσω για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι μας εμπνέουν. Είναι ο Βασίλης ο Μαρματάκης με την Κατερίνα την Παπαναγιώτου, η οποία είναι υπεύθυνη για την εταιρική επικοινωνία της Καρτέκο. Και δίπλα γυμνή, διαβάζοντας, είναι η No Mint, που θα μιλήσουν μετά, οι οποίοι έχουν κάνει το video replays που βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας και είναι πολύ βραβευμένο. Η Έφη Κομνηνού, η οποία είναι η διευθύντρια της BrainLab και ένας άνθρωπος που δούλεψε πάρα πολύ σκληρά για το Green Design Festival. Ενώ δίπλα της ακριβώς είναι ο Μέμος ο Φιλιππίδης, διακεκριμένος επιμελητής, αρχιτέκτονας, δημοσιογράφος, ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ για τη δημιουργία του Invisible Hotel Exhibition. Εδώ βλέπετε τον Δημήτρη Τοφακίνο, έναν άλλον άνθρωπο ο οποίος πραγματικά με εμπνέει και έχει στηρίξει το ελληνικό design, ιδιαίτερα στη γραφιστική, ο οποίος είναι διοργανωτής των Ευρωπαϊκών Βραβείων Design και των Ελληνικών Βραβείων Γραφιστικής και Εικονογράφησης και του Design Panorama. Ενώ δίπλα βλέπετε το λογότυπο της 3922, που είναι της οποίας ηγείται η Μελισάνθη και θέλω να συγχαρώ για το commitment και τη διάθεση που έχει να την κάνουμε νούμερο ένα στον κόσμο. Πριν αλλάξει το slide, θέλω να πω, αν μπορούμε να το κρατήσουμε λίγο αυτό. Αυτός είναι ο πιτσιρικάς μου, ο Ίωνας, και δίπλα είναι το μπουκάλι από όπου είναι το άρωμα. Αν πάμε ένα πίσω, μπράβο. Θέλω να πω ότι εάν εγώ βρήκα την έμπνευση μέσα από ένα σλόγγαν μιας καμπάνιας ενός αρώματος μερικά χρόνια πριν, στις αρχές δεκαετίας του 90, σας προσκαλώ να βρείτε κι εσείς τι είναι αυτό που σας εμπνέει και να το κάνετε πραγματικότητα, να κυνηγήσετε το όνειρό σας, γιατί η ζωή είναι δική σας. Από την άλλη, θέλω να πω ότι στην Αμερική, που γύρισα πρόσφατα από ένα ταξίδι στο Στάνφορντ, και ήταν πραγματικά τρομακτική εμπειρία να βλέπεις παιδιά 22-23 χρονών να έχουν επιχειρήσεις startup και να έχουν πάρει εκατομμύρια δολάρια, οι οποίες δεν κάνουν καν τζίρο, απλά θα κάνουν κάποια στιγμή, θα γίνει η επόμενη μεγάλη Google ή Skype ή ό,τι να είναι. Θέλω να πω ότι το μήνυμα ήταν ότι ο επιτυχημένος έχει τον ίδιο σεβασμό με αυτόν που αποτυγχάνει. Και αυτό γιατί και αυτός που αποτυγχάνει τουλάχιστον έχει επιχειρήσει, δηλαδή έχει προσπαθήσει. Οπότε έχει μάθει, έχει πάρει το μάθημά του. Συνεπώς και οι δύο χαίρουν του ίδιου σεβασμού. Να δω λιγάκι γιατί το τελευταίο το ξέχασα. Ωραία. Εάν δεν σας αρέσουν λοιπόν αυτά που βλέπετε, αναλάβετε δράση. Μην μένετε παρατηρητές. Και ό,τι κάνετε, φροντίστε να το κάνετε καλύτερα από τους άλλους και διαφορετικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.